Χωρίς τον Πέτρο, ο Φιλιππίδη άρχισε το πρωί η δίκη του γνωστού ηθοποιού, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό κατά εξακολούθηση και δύο απόπειρες βιασμού. Έλενα Γαλάρη, εκεί ήταν γυναίκες που τον καταγγέλουν και θα καταθέσουν ως μάρτυρες στη διάρκεια της δίκης. Ναι, μην από νωρίς το πρωί βρίσκονταν στο δικαστήριο οι τρεις γυναίκες ηθοποιοί. Οι πρώτες που έχουν καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Το αδίκημα έχει παραγραφεί, ωστόσο θα καταθέσουν ως μάρτυρες. Mm-hmm. Μιλάμε για τις κυρίες Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου, Πινελόπη Αναστασοπούλου και Ελένα Δροσάκη, η οποία μάλιστα συνοδευόταν από τον σύζυγό της Αλέξανδρο Μπουρδούμη. Πριν από λίγο το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία. Έκανε δεκτό το αίτημα του συνηγόρου του Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας. Όπως είπε ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο κατηγορούμενος έχει χάσει 25 κιλά. Θα δείτε ένα Φιλιππίδη που δεν θα αναγνωρίζεται. Έτσι λοιπόν, μήνα η δίκη θα συνεχιστεί στις 28 Μαρτίου, ώστε να είναι παρόν και ο Πέτρος Φιλιππίδης. Να σας πω ότι και η εισαγγελέας είχε προτείνει τη διακοπή της διαδικασίας, κάνοντας λόγο για αναφέρετο δικονομικό δικαίωμα του κατηγορουμένου να παρασταθεί στο δικαστήριο. Θυμίζουμε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης κατηγορείται για βιασμό κατά εξακολούθηση το 2008 και δύο απόπειρες βιασμού το 2010 και το 2014. Ελένα, και σε ό,τι αφορά στη δίκη Λιγνάδη, υπήρξε κλίμα έντασης μεταξύ των δύο δικηγόρων. Ναι, και αυτό διότι ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη, ο κύριος Κούγιας, και ο δικηγόρος πολιτικής αγωγής Γιάννης Βλάχος αντάλλαξαν βαριές κουβέντες μέσα στο δικαστήριο. Όλα άρχισαν όταν ο κύριος Κούγιας δήλωσε ότι γνώριζε τη διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα του πρώτου μάρτυρα, ο οποίος έχει μηνύσει το σκηνοθέτη για βιασμό όταν ήταν ανήλικος, με τον Γιάννη Βλάχο να τον ρωτά έντονα εάν έχει βάλει μπράβους για να παρακολουθεί τους μάρτυρες. Νωρίτερα ο κύριος Κούγιας, σχολιάζοντας την κατάθεση του θύματος, χαρακτήρισε τον νεαρό αιγυπτιακής καταγωγής διεθνή απατεώνα, επαναλαμβάνοντας ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης έχει υποβάλει μήνυση σε βάρος του για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση. Να σας πω ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης ήταν και σήμερα παρόν στο δικαστήριο. Νωρίς το πρωί έγινε μεταγωγή του από τις φυλακές του Κορυδαλλού.